Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Μετά από έναν πραγματικά επεισοδιακό αγώνισμα της τρίτης ασυλίας, η κόκκινη ομάδα ήταν αυτή που κέρδισε με 17 και επιβεβαίωσαν τις αρχικές διαρροές. Οι ομάδες έδειξαν δύναμη και πάθος για την νίκη, και αυτό φάνηκε από το γεγονός πως οι μπλε, ενώ ήταν πολύ πίσω στο σκορ, κατάφεραν και έφτασαν πολύ κοντά. Όμως οι κόκκινοι κατάφεραν και κέρδισαν την ασυλία. Δυστυχώς δεν είχαμε οριστικό spoiler σήμερα, και μείναμε μόνο σε μια απλή εκτίμηση. Έτσι τώρα μπροστά μας έχουμε την τέταρτη και τελευταία ασυλία της εβδομάδας, και μετά από τι είδαμε όλη αυτή την εβδομάδα, και οι δύο ομάδες θέλουν διακαώ στην νίκη, αφενός για να μην δώσουν ακόμη έναν παίκτη από την ομάδα τους ως μονομάχο, και αφετέρου γιατί χρειάζονται τον πολύτιμο πόντο για το μεγάλο έπαθλο της Πέμπτης. Οι εκτιμήσεις που κυκλοφορούν και θα συμφωνήσω, αναφέρουν αυτή τη φορά προβάδισμα της μπλε ομάδας, και δίνω και εγώ ένα κλικ στους μπλε, καθώς πιστεύω ότι θα μοιραστούν οι ασυλίες, σύμ του ότι η κόκκινη ομάδα έχει πολύ καιρό να κάνει σερί δύο νίκες. Αυτό θα το ξαναπώ, είναι μια απλή εκτίμησή μου, και δεν αποτελεί οριστικό spoiler, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να ανατραπεί. Πιστεύω αύριο να έχουμε οριστικό spoiler, και φυσικά όπως πάντα θα το αναρτήσω άμεσα στο κανάλι μου. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.